Με μηνύματα προς τους Τουρκοκυπρίους αλλά και τα πολιτικά κόμματα, ο χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την 94η ετήσια Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Για το Κυπριακό, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε ότι η πλευρά μας, μέσα από υποχωρήσεις, έχει δώσει δείγματα γραφής της αποφασιστικότητας και της πολιτικής της βούλησης για επίτευξη λύσης, που δεν κατέστη ωστόσο εφικτή εξαιτίας της Τουρκίας, που επιλέγει τον δρόμο των προκλήσεων και των απειλών. Αυτό που θα ήθελα και το στέλνω σαν μήνυμα προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, ας συνειδητοποιήσουν επιτέλους ότι όσο εξαρτώνται και θα εξαρτώνται από την Τουρκία, θα υποφέρουν από τα ίδια που υποφέρει ο τουρκικός λαός. Είναι η ώρα να κατανοήσουν ότι με τους Ελληνοκύπριους έχουν πολύ περισσότερα να μοιραστούν παρά με την Τουρκία. Ενώ για τα θέματα εσωτερικής πολιτικής επανέλαβε ότι δεν θα επαναδιεκδικήσει τον προεδρικό θόκο και έσφαξε με το γάντι τα πολιτικά κόμματα για την στάση που τηρούν για τις μεταρρυθμίσεις. Δεν μπορεί να λέμε ότι θέλουμε σύγχρονο κράτος, αλλά όταν έρθει η ώρα των μεταρρυθμίσεων, με προσχηματικούς τρόπους να αναβάλλεται η μία μετά την άλλη μεταρρυθμίσεις. Υπέρ των μεταρρυθμίσεων τάχθηκε και ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης. Τις χαρακτήρισε αναγκαίες για τον εξυγχρονισμό των δομών του κράτους, ενώ τοποθετήθηκε και για το θέμα του κατώτατου μισθού. Εμείς πιστεύουμε ότι το σύστημα των ελεύθερων διαπραγματεύσεων που έχουμε στην Κύπρο για τη συνομολόγηση διαφόρων συμβάσεων είναι πιο σωστό, πιο αποδοτικό παρά από την νομοθετική ρύθμιση του κατώτατου μισθού. Το νέο μοντέλο που θέλει να προωθήσει το Υπουργείο Εργασίας και Συντεχνίες, θα δημιουργήσει στρεβλώσεις και άλλα προβλήματα στην αγορά εργασίας. Ο κύριος Αγκαστινιώτης αναφέρθηκε επίσης στην έλλειψη εργατικού δυναμικού, στο αίτημα για νομοθετική ρύθμιση των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες και ανέλησε την πρόταση 66 σημείων του ΚΕΒΕ για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και των προκλήσεων στην οικονομία.